Φυσικά. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Σοφιανό. Θες να πεις συγχαρητήρια στον κύριο Σοφιανό για την επίδοση του. Συγχαρητήρια, παραλίγο να είσαστε στο δεύτερο γύρο. 1,3. Αυξήσατε τις δυνάμεις σας. Είσαστε στους νικητές. Μέσα. Μπορείτε να μου πείτε ποια είναι η αρμοδιότητα ή ο νικητής. 500 αστείες. Μπορείτε να μου πείτε, όποιος από εσάς έχει την καλοσύνη, ποια είναι η αρμοδιότητα ή ο νικητής. Μπορώ να. Παρακαλώ, κύριε Σοφιανέ, βεβαίως. Εδώ και 20 χρόνια από τότε που φτιάχτηκε το έργο του Τσιμεντένιου Κιβώτιου στην κλειστή κήτη του Κηφισού, δεν έχει συντηρηθεί. 20 χρόνια. Ποιος είναι υπεύθυνος για τη συντήρησή του. 20 χρόνια. Έχουμε λοιπόν κυβερνήσεις που έχουν περάσει, περιφέρειες που έχουν περάσει. Τη περιφέρεια είναι, τη κεντρική εξουσία είναι. Κύριε Παπαδάκη, το μπαλάκι τη ευθύνη υπάρχει κυβέρνηση, υπάρχει περιφέρεια. Και υπάρχει ένα Κηφισό 20 χρόνια ασυντήρητο. Με κίνδυνο όχι ο καθαρισμό, αλλά τη υπερχείληση, γιατί οι εκβολέ του είναι συγκεκριμένε, και τη βύθιση, γιατί τα τοιχεία του είναι διαβρωμένα, όπω και ο πάτο του είναι διαβρωμένο. Και μιλάω για το Τσιμεντένιο. Και είναι καταγγελίε που έχουν γίνει και εντός περιφέρειας Αττικής και τις κάναμε και επίσημα με τον Γιάννη Τεμποκούλη προεκλογικά. Δηλαδή, για να το καταλάβουμε, 20 χρόνια, έχετε διατελέσει 20 χρόνια λοιπόν. Διαδημοτικές υποδομές είναι αρμοδιότητες περιφέρειας πάντως. Δεν είναι λοιπόν μόνο θέμα. Δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι μόνο θέμα καθαρισμού. Εάν συμφωνείς και εσύ, δεν θα πρέπει να ρωτήσουμε τον κύριο Σοφιανό τι θα κάνει το ΚΚΕ. Γιατί ενώ στην Πάτρα. Λευκό άκυρο δεν είπε ο Γενικός Γραμματέας. Κάτσε μισό λεπτό να σου πω, Μαρία μου. Αυτό που λες, Γιώργο. Το λέω στην Ήφη για να τα ακούω. Αυτό δεν είπε. Το λέω στην Πεθερά για να τα ακούω στην Ήφη ή το λέω στην Ήφη για να τα ακούω στην Πεθερά. Γιατί στην Πάτρα, για παράδειγμα, το ΚΚΕ θα καλέσει τις προοδευτικές δυνάμεις να στηρίξουν τον κύριο Πελετηδή. Αλλά όταν υπάρχει στην Αθήνα, ας πούμε, ξέρω εγώ, σε άλλες περιοχές. Ο Πελετηδής είναι δικός τους, εσύ. Ναι, αυτό λέω. Το δικό μας τον στηρίζει να είναι δικός. Τα είπατε μεταξύ σας. Τα είπατε μεταξύ σας. Καλά τα λέμε. Όχι, λέγαμε να τα ακούσετε εσείς. Εσείς στη Πεθερά τώρα, καταλάβατε. Στη Πεθερά είσαστε εσείς. Λοιπόν, καταρχάς, με βάση το διάλογο που κάνατε, εμείς δεν καλούμε γενικά τις προοδευτικές δυνάμεις. Καλούμε το λαό. Καλούμε το λαό της Πάτρας να κρατήσει στα χέρια του τη διοίκηση αυτού του Δήμου, ο οποίος έχει δημιουργήσει ένα έργο πρωτοφανές για τα δεδομένα αυτής της πόλης και φυσικά να ασκηθεί, να συνεχίσει να ασκείται μια φιλολαϊκή πολιτική η οποία έχει καταργήσει την ανταποδοτικότητα που στην Αθήνα κοστίζει πανάκριβα και φυσικά έχει τους χαμηλότερους συντελεστές φορολόγησης που στην Αθήνα είναι σχεδόν διπλάσια. Μου επιτρέπετε. Αυτά, μου επιτρέπετε, κύριε αυτό Σοφιανέ. Το κάλεσμα εσείς κάνουμε. Δεν καλέσατε απλώς το λαό. Καλέσατε αυτό και καλούμε. Το λαό του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη φορά. Καλέσαμε. Και από ό,τι φαίνεται σας βγήκε. Γι' αυτό ρωτάμε. Ακούστε, σε δήμους που εσείς ξέρετε, αυτή τη στιγμή δεν έχετε ξαναλέω. Υποψήφιο. Πού βγήκε το λαό σας. Δεν το καλέσατε. Όχι, όχι. Πού βγήκε. Εμείς. Μόνο στην Αθήνα λόγω ιδιαιτεροτήτων. Εμείς. Στην Πάτρα. Μπορώ να πω. Στην Πάτρα πώς συνέβη. Μπορώ να πω. Στη Θεσσαλία πώς συνέβη. Μπορώ να πω λίγο. Γιώργο φάνηκε. Κύριε Καραμέλα, εκτός από την πρώτη, δεύτερη, συγγνώμη που για τη διακοπή. Εμείς ξαναλέω λοιπόν να απευθυνόμαστε στο λαό, σε 5 δήμους που είμαστε στο δεύτερο γύρο. Και του λέμε κάνε και δική σου υπόθεση τη νίκη της λαϊκής εισπύρωσης και των δημάρχων, γιατί είναι δήμαρχοι αυτοί. Κύριε Σοφιανέ, υποθέτω όμως ότι ακούτε την κριτική που σας ασκείτε και όχι μόνο από τον ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ και από άλλα κόμματα και από όπλους πολίτες, αυτό που ονομάζεται λαός, ότι όταν η γραμμή σας είναι άκυρο λευκό. Δεν ξέρω, καταρχάς. Ουσιαστικά στηρίζεται ναι, ναι, τη Νέα Δημοκρατία. Όχι, η υποψηφίου τη Νέα Δημοκρατία που λοιπόν, προηγούνται. Δεν είναι έτσι. Συνήθως. Δεν είναι έτσι. Γιατί το ίδιο λέγαμε και όταν ήταν ο κύριος Καμίνης δήμαρχος στην Αθήνα. Και το λέω αυτό γιατί μιλώντας για την Αθήνα, έχουμε τον δήμαρχο τη Νέα Δημοκρατία. Να κάνετε, αλλά να μιλήσω. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, το χέρι σηκώ. Έχουμε αυτή τη στιγμή στην Αθήνα το δήμαρχο της Νέας Δημοκρατίας και τον υποψήφιο του ΠΑΣΟΚ. Μιας Αθήνας που το ΠΑΣΟΚ τη διοικούσε 9 χρόνια με τον κύριο Καμίνη. Η μισή διοίκηση Καμίνη είναι με τον κύριο Μπακογιάννη και η άλλη μισή με τον κύριο Δούκα. 2 στους 6 δημοτικούς συμβούλους εν ενεργεία του ΠΑΣΟΚ είναι με τον κύριο Μπακογιάννη. Πήρα όλα, όμως το 60% ίδιο. Όλα. Πήρανε το 60% κοντά στους ίδιους τους. Όλα. Δηλαδή, σαν να μιλάω για την Αθήνα. Για την Αθήνα. Στην Αθήνα 41 λοιπόν. 41 και 15, 56, 57 πόσο με τα υπόλοιπα. Στην Αθήνα λοιπόν συγκρούστηκαν 2 πολιτικές. Δυστυχώς για 1,3 δεν είμαστε στο δεύτερο γύρο. Έχουμε λοιπόν. Μεγάλη προοδευτική παράταξη. Έχουμε λοιπόν.
πρέπει να βάλει πολιτική μια θέση. Πολιτική μάλιστα θέση που λέει το είπα, καταδικάστε και τους δύο, γιατί αυτοί οι δύο, έβγαλε τον Μπέο. Γιατί αυτοί οι δύο, τέσσερα χρόνια ήταν μαζί. Να έρθουμε σε εσάς, κύριε Κυρανάκη. Και μαζί και με το ΣΥΡΙΖΑ. Μια χαρά είναι για το κύριο Κυρανάκη.